centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σιμώ, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, σε εσένα και στους ακροατές σου. Είναι μια βαριά επίσης μέρα για την Καστοριά. Μετράει το 7ο της θύμα. Ναι. Αυτό πραγματικά... το πράγμα, το παράξενο που μας έχει φέρει τόση αναστάτωση στη ζωή μας. Ναι, πραγματικά βλέπουμε ότι ο νομός βιώνει άσχημες καταστάσεις και εγώ να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στον Κώστα τον Δίκο, άνθρωπος του αθλητισμού. Βέβαια. Μεγάλες οι απώλειες, μακάρι να σταματήσει. Και νέοι άνθρωποι, και παιδιά από πίσω και οικογένεια. Και κάποιοι συμπολίτες μας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μέχρι σωστό. Γρήγορα να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Και επαναλαμβάνω, επειδή είναι αρκετοί Καστοριανοί ακόμη διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, δυστυχώς είναι αρκετοί ακόμη Καστοριανοί διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε γρήγορα να βγουν από αυτή την κατάσταση και να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα υγιής. Σίγουρα υπερβάλλουν τις προσπάθειες των νοσοκομείων, κάνουν ό,τι μπορούν οι γιατροί, νοσηλευτές, να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις καταστάσεις. Να εύχομαι να το ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο γρήγορα. Εσείς στον Ερυθρό Σταυρό, Σίμω, έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια με την αιμοδοσία να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερο αίμα μπορούμε. Και έχουν γίνει αρκετά μέχρι τώρα και έρχονται και άλλα. Βέβαια πρέπει να σου πω και μπορείς να τοποθετήσεις ότι κάποιες στιγμές παρατηρήθηκε και ένας συνωστισμός εκεί στην αναμονή. Κάποιοι άνθρωποι... δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο, αποχώρησαν, δεν ξέρω αν ήρθαν τις επόμενες μέρες. Τώρα τα πράγματα έχουν σφίξει περισσότερο και με τις καραντίνες και τα έκτακτα μέτρα. Θέλω να πεις πώς έχει η κατάσταση λοιπόν. Καταρχήν με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε το αίτημα του νοσοκομείου να διοργανώσουμε στον χώρο του Ερυθρού Σταυρού Καστοριάς τις αιμοδοσίες. Όπως γνωρίζετε, έχει βγει υπουργική απόφαση που λέει ότι πρέπει να φύγουν όλες οι αιμοδοσίες από όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Ο χώρος μας είναι κατάλληλος, απολυμαίνεται τακτικά, συνεργείο του Δήμου έρχεται και κάνει καθημερινές απολυμάνσεις. Πραγματικά συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου σε αυτό το κάλεσμα. Τη Δευτέρα, να φανταστείτε, ήρθαν 40 πολίτες μας, έδωσαν αίμα, είτε θελοντές, είτε απλοί πολίτες. Κάποιοι απορρίφθηκαν λόγω του ότι είχαν συμπτώματα, κάποιοι είχαν πυρετό, κάποιοι αδιαθεσίες, ή κάποιοι δεν μπορούσαν να δώσουν κιόλας αίμα, λόγω του ότι είχαν δώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Την Τετάρτη επίσης, χθες, έγινε η δεύτερη αιμοδοσία. Επίσης 30 πολίτες μας ήρθαν και έδωσαν αίμα. Παρά την κατάσταση λοιπόν και παρά τα μέτρα και παρά όλα, έτσι. Αυτό είναι... 70 πολίτες μας έχουν δώσει αίμα. Άρα καταλαβαίνετε την ευαισθησία που υπάρχει και την ανάγκη να δώσουν αίμα, να σωθούν κάποιες ζωές σε αυτές τις καταστάσεις. Και κάποιοι άλλοι που δεν μπορούσαν να περιμένουν, θέλω να λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό, Σιμώ, διότι για να μην υπάρξουν και κάποιες παρεξηγήσεις, δεν ξέρω αν μπορεί να το οργανώσετε καλύτερα με ραντεβού, ώστε να μην περιμένει ο κόσμος και δεν θέλει να περιμένει. Από ό,τι μου είπε το νοσοκομείο, δεν γίνεται αυτό με το ραντεβού, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις πόση ώρα θα πάρεις τον κάθε αιμοδότη. Μπορεί να ζαλιστεί, να καθίσει λίγη ώρα ακόμα επιπλέον μέσα στο κρεβάτι της αιμοδοσίας. Δεν είναι κάτι που κρατάει 5 λεπτά και είναι 5 λεπτά βεβαίως, αλλά 5 λεπτά μπορεί να γίνουν για πολλούς και 15. Να γίνουν και 20 λεπτά και περισσότερο. Πάντως έδειξε απίστευτη υπομονή ο κόσμος, δεν υπήρχε κανένας εκνευρισμός. Όντως την Δευτέρα, όπως είπατε, στο κάλεσμα αυτό ήρθαν πάρα πολλοί πολίτες να δώσουν αίμα, οπότε έγινε ένας μικρός συνωστισμός. Ήρθε η αστυνομία 3-4 φορές, έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις και μετά από κάποια στιγμή τηρήθηκαν και οι αποστάσεις. Χθες Δευτέρα ίσως και ο καιρός ήταν λίγο όχι τόσο καλός, παρόλα αυτά ήταν μεγάλη προσέλευση, αλλά τηρήθηκαν όλα τα μέτρα υγιεινής. Άρα πάμε και για τις νέες αιμοδοσίες τώρα από... Σήμερα το πρωί μου τηλεφώνησαν από το νοσοκομείο και μου ζήτησαν να δοθεί για άλλες...
αίθουσα. Υπάρχει τόσο ανάγκη, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, Σιμώ. Μιλάμε πάντα, επαναλαμβάνουμε, τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Σπύρου. Υπάρχει τόσο ανάγκη, τι σας λένε από το νοσοκομείο για αίμα? Υπάρχουν μεγάλες οι ανάγκες, γιατί μπορεί να, υπάρχουν, να είναι σε καραντίνα τα νοσοκομεία και να μην δέχονται περιστατικά, αλλά τα χειρουργία, τα επίγοντα, κατάγματα, αυτά όλα συνεχίζουν. Άρα κατά έναν τρόπο συνεχίζεται και η υπόλοιπη ζωή στο νοσοκομείο. Εννοείται. Με τις εγχειρήσεις και τα λοιπά, οπότε το αίμα είναι μεγάλη ανάγκη. Το αίμα είναι πηγή ζωής. Δεν το και επειδή συζητάμε. Δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο ο κόσμος να δώσει το αίμα, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν μπορεί. Δεν. Γι' αυτό και γίνεται, παιδιά, αυτή η προσπάθεια. Γι' αυτό έτσι, ζητήθηκε ακριβώς. Από τον Ερυθρό Σταυρό. Ίσως και νομίζω και κάποιοι ακόμη φορείς και, άλλοι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για αίμα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Επειδή δεν μπορούμε να πάμε να δώσουμε στο και τα κανάλια, τα κρατικά, τα υπουργεία, ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για αίμα. Ναι. Να διευκρινίσω λίγο ότι. Γιατί πολλοί πολίτες μου τηλεφώνησαν και φοβούμενοι με το θέμα του κορονοϊού. Μάλιστα. Τι ισχύει. Δεν μεταδίδεται με το αίμα ο κορονοϊός. Ναι. Παρ' όλα αυτά εμείς έχουμε πάρει όλες τις προφυλάξεις. Mm-hmm. Σε όλους τους αιμοδότες δίδονται γάντια, μάσκα. Τα κρεβάτια πολυμένονται μετά από κάθε... Κάθε ένας που δίνει αίμα πολυμένεται το κρεβάτι, πάει ο επόμενος. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Ναι. Συνεργείο του Δήμου έρχεται μετά από κάθε αιμοδοσία και απολυμένει όλο το χώρο του Ερυθρού Σταυρού. Δηλαδή και από τη μεριά μας έχουμε πάρει όλα τα μέτρα υγιεινής σύμφωνα με... Ακόμη και εκεί που είναι στην αναμονή τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας στα 2 μέτρα από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι. Βολεύει και ο χώρος, είναι ένα κεντρικό σημείο, οπότε αν και ο καιρός είναι καλός, κάθονται έξω στον προαύλιο χώρο 2-3 μέτρα απόσταση ο καθένας. Νομίζω είμαστε σε πολύ καλό σημείο και κάνουμε κάλεσμα στους πολίτες την επόμενη Δευτέρα 6 του μηνός και την Τρίτη 7 του μηνός. Οι ώρες είναι από τις 9 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μπορούν, έρχονται να δίνουν αίμα. Γιατί υπάρχει, επαναλαμβάνω, αυτή η ιδιαιτερότητα και αυτή η ανάγκη. Δευτέρα λοιπόν που μας έρχεται και Τρίτη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 περίπου το μεσημέρι ή και λίγο παραπάνω αν έχει. Μία δεν πηγαίνει, τρεις πηγαίνει. Συγγνώμη, τρεις, γιατί είπα μία. Επειδή ο κόσμος είναι πολύ συμπεριμένοι. Αυτό λέμε, πάει και λίγο παραπέρα, διότι έτσι. Λέμε αυτή την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι που να δώσει και ο τελευταίος, ας το πούμε καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Μέχρι έτσι, που ακριβώς. Να δώσει και ο τελευταίος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή με την ιδιαιτερότητα της Καστοριάς και τις αυξημένες ανάγκες για αίμα στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Γι' αυτό έχουμε σήμερα τον κύριο Σπύρο, τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον οποίο και ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.